χρυσή αλλαγή για τον Σαββαδελίδη, γιατί είναι ο παίκτης που σκοράρει, αλλά επιτρέπουμε να πω ότι όλα τα λεπτά κατωματιακό στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά είναι ο Μιλοσάμπλε. Αυτός κάνει τη διαφορά. Αυτό την έκανε και εδώ. Με ωραία ατομική προσπάθεια και συνεργασία με τον Κατίνδη, ένα γκολ που και δημιουργήσαν μαζί και την τελευταία του Κατίνδη από την ασίστ του Μιλοσάμπλε. 1-1. Λεβαδιακός ήταν η μοναδική ομάδα που έψαχνε κάτι θετικά το παιχνίδι και κατάφερε να το βρει ισοπαλίζοντας. Ο Τσάβες, ο Γιάκος, ο Τρικοτέρης και ο Κατίδης σε ένα μάτ που ο Λεβαδιακός είναι δεδομένο ότι δεν θα αρκεστεί σε αυτόν τον βαθμό που παίρνει και το 1-1. Ο Τσάβες που πάτησε περιοχή αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την κατοχή του βάρα, τον Γιάννης που είχε τσιπάσει και πήρε φάουλ. Και για να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Αλλαγή για την ομάδα του Λεβαδιακού, Γκόμες να περάσει το παιχνίδι.